Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή «Έχω θέμα» εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας κάθε Κυριακή 5 με 6 το απόγευμα. Όπως πολλοί από εσάς ήδη γνωρίζετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή εσείς που παρακολουθείτε έχετε τη δυνατότητα μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει να θέτετε τις ερωτήσεις σας, να γράφετε τις ερωτήσεις σας προς τους πολιτικούς που βρίσκονται εδώ στο στούντιο κάθε Κυριακή για μία ώρα και απαντάνε σε θέματα φυσικά της επικαιρότητας, θέματα που απασχολούν φυσικά όλους μας, αλλά και για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας. Άρα λοιπόν μέσω της πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει ask.fm/έχω θέμα μπορείτε να στέλνετε την ερώτησή σας, τη βλέπω εδώ μπροστά στον υπολογιστή, τη διαβάζω αμέσως προς τον συνεντευξιαζόμενο. Σήμερα λοιπόν θα καλησπερίσω εδώ στο στούντιο το βουλευτή Β' Αθήνα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Στρατούλη, και σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε και να απαντήσετε φυσικά, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε Κυριακή εδώ, σε ερωτήσεις διαδικτυακών τηλεθεατών που φυσικά θα θέλαν να σας ρωτήσουν κάποια πράγματα, αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Άρα εμείς τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να αρχίσω από την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, την οποία έχω εδώ στα χέρια μου, δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία δείχνει ουσιαστικά οριακό προβάδισμα 0,7% στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταγράφει λοιπόν νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, στην οποία όμως φαίνεται η Χρυσή Αυγή παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Θα σας διαβάσω, αν και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ήδη τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 29,9% έναντι 29,2% η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ με 6%, η Ανεξάρτητη Έλληνες με 5,9%, η Χρυσή Αυγή με 10%, η Δημοκρατική Αριστερά με 3,7%, το ΚΚΕ με 5,9%. Ανοιχνεύεται ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι έχει πάρει κάποιους ψηφοφόρους, 1,45%, η Οικολόγοι Πράσινοι με 2,6%. Και η Ανταρσία ανοιχνεύεται με 1,8% και άλλο κόμμα 3,6%. Εάν λοιπόν είχαμε εκλογές αύριο και ήταν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών, δηλαδή εσείς είχατε 29,9%, η Νέα Δημοκρατία 29,2% και τα άλλα κόμματα αυτά που διάβασα πριν από λίγο, τι θα γινόταν πάλι? Ναι, κατά τη δική μας εκτίμηση, καταρχήν να σας πω και με βάση τις μετρήσεις που έχουμε υπόψη μας, αλλά και την αίσθηση που έχουμε από την κοινή γνώμη και από τα λαϊκά στρώματα, γιατί είμαστε συνεχώς σε επαφή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε και οι βουλευτές από τα ελάχιστα κόμματα που έχουν απομείνει, που μπορούμε να κυκλοφοράμε ελεύθερα στον κόσμο, χωρίς να φοβούμαστε τίποτα, γιατί έχουμε καθαρό το κούτελο και τη συνείδηση και δεν έχουμε ψηφίσει αντιλαϊκά μέτρα. Η αίσθησή μας είναι ότι έχει πάρει σταθερό πλέον προβάδισμα, πολιτικό προβάδισμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν γινόνταν εκλογές, επειδή το προεκλογικό κλίμα θα δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερη πολιτική πόλωση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που εκ των πραγμάτων διεκδικούν την πρώτη θέση, η εκτίμησή μας είναι ότι η διαφορά θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυμαίνονταν σε πολύ ψηλά ποσοστά, σε πολύ ψηλότερα ποσοστά από το 29,9%. Εμείς, αν γινόνταν αύριο εκλογές, όπως με ρωτήσατε, θα επιδιώκαμε να είμαστε πρώτο κόμμα, διότι με βάση τον εκλογικό μας νόμο. Με βάση το πρώτο κόμμα, αυτό είναι ο κορμός για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Και από εκεί και πέρα θα επιδιώκαμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη δύναμη. Τώρα, ακόμα και αυτοδυναμία να μας έδινε ή να μας δώσει ο ελληνικός λαός, εμείς έχουμε πει ότι θα επιδιώξουμε συμμαχίες. Με βάση τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, που όποιος θέλει την πιστεύει, όποιος θέλει δεν την πιστεύει, διότι ακούγονται πολλά για τις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Σύμφωνοι, αλλά εξήγησα κάτι, ότι είναι τώρα, είναι μια φωτογραφία της στιγμής αυτή η δημοσκόπηση. Φυσικά, αν μπούμε σε προεκλογική περίοδο. Ακόμα και αυτοί που δεν δηλώνουν, και ήταν πολλοί και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Από ό,τι είδατε, 30% που δεν δήλωσαν προτίμηση κατέβασαν το τηλέφωνο. Εκεί, επειδή πολλώνεται η πολιτική αντιπαράθεση και είναι ποιος ποιον θα κερδίσει, εκεί θα εκδηλωθεί και άλλος κόσμος. Πιστεύουμε εμείς ότι αυτοί που δεν δηλώνουν σήμερα εκλογική προτίμηση, αλλά κλείνουν αγανακτισμένοι ή και μόλις φτάσουν στην κάλπη, αλλάζουν και κυρίως είναι μνημονιακοί άνθρωποι, είναι αγανακτισμένοι από τις πολιτικές των μνημονίων και θεωρούμε ότι την πλειοψηφία μπορεί να την πάρουμε. Όμως παρά τα αυτά. Ας πούμε και αυτοδυναμία να είχαμε, να μας έδινε ο ελληνικός λαός, εμείς και πάλι θα επιδιώκαμε πολιτικές συμμαχίες. Απευθυνόμαστε πρωτίστως στις δυνάμεις της αριστεράς, τους έχουμε κάνει κάλεσμα και στο ΚΚΕ και στην Ανταρσία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, και δυνάμεις οι οποίες έχουν αποσπαστεί από το ΠΑΣΟΚ, από τη Σοσιαλδημοκρατία
έχουν αποποιηθεί αυτές τις μνημονιακές πολιτικές και προσεγγίζουν την αριστερά, τις βλέπουμε με ένα ενδιαφέρον. Ένα λεπτό. Όχι είπατε, το Πασόκ. Όχι κατάλαβα, το Πασόκ. Ναι. Κατάλαβε, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι. Είπατε ότι έχετε. Όχι προσεγγίσει, να το βάλω έτσι. Απευθύνει κάλεσμα. Όχι προσεγγίσει, απευθύνει κάλεσμα. Είναι διαρκές κάλεσμα. Έτσι. Μέχρι στιγμής εισπράττουμε άρνηση. Το ξέρουμε. Αλλά εμείς προς το κουκουέ είπατε και την ανταρσία. Η ανταρσία είναι εξοκοινοβουλευτική. Μπορεί να μπει στη Βουλή. Και μπορεί δεν να το μπει κάποια στιγμή στη Βουλή. Άρα εσείς λέτε λοιπόν στο κουκουέ, ελάτε μαζί μας. Εάν σε περίπτωση που έχουμε αυτό το ποσοστό να ενωθείτε μαζί μας για να σχηματίσουμε κυβέρνηση και το κουκουέ αρνείτε. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν ότι ο ελληνικός λαός, αν αναδείξει το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, θα αναδείξει, θα ψηφίσει, θα βάλει στη Βουλή και δυνάμεις οι οποίες θα μπορούν να συμμαχήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει κυβέρνηση. Άλλες δυνάμεις εκτός της εξοικονομιλευτικής αριστεράς. Θα σας πω. Καταρχήν οικολόγοι, ριζοσπαστική οικολογία που μπορεί να γίνει συμμαχία με αυτούς αν μπουν στη Βουλή. Πρωτίστως είπα οι δυνάμεις της αριστεράς. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές. Δηλαδή, σας λέω για παράδειγμα, ξέρουμε αν η Δημάρ θα μπει. Ξέρουμε αν το Πασόκ θα μπει μέσα σε αυτή τη Βουλή. Επομένως, είναι λίγο σχηματικό το ερώτημα. Εσείς εύλογα το κάνετε και ο κόσμος που μας βλέπει και μας ακούει. Αλλά πρέπει να δούμε και τι πολιτικές δυνάμεις θα έχουμε μετά τις εκλογές. Εμείς, με βάση τι πολιτικές δυνάμεις θα έχουμε, πρωτίστως θα απευθυνθούμε στις δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας για να σχηματίσουμε μια τέτοια κυβέρνηση. Μάλιστα. Και πιστεύουμε ότι θα βρεθούν οι δυνάμεις. Δηλαδή, το ίδιο πρόβλημα, αν είναι πρώτη, έχει και η Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνετε. Είναι σίγουρο, και σας λέω πάλι, είναι σίγουρο ότι θα μπει το Πασόκ στην επόμενη Βουλή. Άρα, αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα συμμαχίσει? Σαφώς, αλλά για όλα δείχνουν. Να πάει με τη Χρυσή Αυγή. Καλά, όλα το κουκουέ δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, το γνωρίζετε. Το κουκουέ δεν πάει ούτε με τη Δημάρ είναι εύκολο μόνο με τη Νέα Δημοκρατία να πάει. Θα μπει στη Βουλή. Ναι, αυτό λέω, θα μπει στη Βουλή. Επομένως, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Εγώ να απαντήσω με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ότι εμείς προτεραιότητα έχουμε δυνάμεις της αριστεράς και της οικολογίας, και από εκεί και πέρα, με βάση και το εκλογικό αποτέλεσμα, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά πιστεύουμε ότι θα βρεθούν αυτοί που, εφόσον είμαστε πρώτοι, θα μας στηρίξουν. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, χωρίς την πρώτη δύναμη δεν γίνεται κυβέρνηση λόγω εκλογικού νόμου που δίνει μπόνους 50 ευρώ. Εμείς έχουμε πει ότι αν βγούμε κυβέρνηση θα τον καταργήσουμε αυτόν τον μπόνους. Θα φέρουμε την απλή αναλογική. Αλλά μέχρι να βγούμε, αυτό ισχύει. Τι να κάνουμε. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε πρόσφατα. Πολιτικές εξελίξεις, ο κύριος Σαμαράς και η συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι θα έρθουν νέα μέτρα? Και το λέω αυτό διότι ο Πρωθυπουργός το έχει αρνηθεί. Και όχι μόνο το έχει αρνηθεί, και πρόσφατα μάλιστα ξεκαθάρισε τη θέση του προς τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον Wolfgang Schäuble. Του είπε συγκεκριμένα ότι δεν δέχομαι νέα μέτρα, δεν θα έρθουν νέα μέτρα. Και παράλληλα υποστήριξε πως αν φύγει ένας βουλευτής, υπάρχει άλλος να έρθει. Ναι. Για να σας ακούσω. Είδατε που λέγεται του Πασόκ ότι καλούμε εμείς σε αποστασία. Ο βουλευτές δικούς του φαίνεται ότι είναι έτοιμος για αποστασίες, να καλέσει κάποιους σε αποστασίες. Ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν, νέα μέτρα, εφόσον παραμείνει αυτή η κυβέρνηση, θα έρθουν. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, αλλά να μας πείτε. Εφόσον να παραμείνει, θα σας πω τι θα κάνουμε για να μην παραμείνει. Όχι. Λέτε ότι θα έρθουν. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν θα έρθουν. Ναι. Λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός. Και να σας πω γιατί λέει ψέματα. Καταρχήν, με την Μέρκελ αυτό που συμφώνησε είναι ότι τα νέα μέτρα, εντελώς νέα μέτρα για το 2014, τα αφήσαν για μετά τις ευρωεκλογές. Διότι η συμφωνία, από ό,τι είδατε, είναι να τελειώσουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού το 2013, να δούμε πού έχει φτάσει η Ελλάδα, πού είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα, τι πρωτογενές πλεόνασμα έχει κλπ. Και αφού δούμε πλήρως τα στοιχεία του 2013, είπε η Μέρκελ, μετά τις ευρωεκλογές, μετά την άνοιξη, να το κουβεντιάσουμε. Και να κουβεντιάσουμε και τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος της χώρας. Επομένως, το έδωσε μια προθεσμία. Αυτό ζητούσε ο Σαμαράς. Αυτό που εκλιπαρούσε ήταν: δώσ' μου λίγο χρόνο να βγάλω τις ευρωεκλογές, να μην συντριφτώ κυριολεκτικά και ζητήσει μετά εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Και αναγκαστικά θα τις κάνω, αν είναι 10 μονάδες μπροστά, 7 ή 10 μονάδες. Αλλά εκ των πραγμάτων, και εάν δεν έχουμε νέα μέτρα, να τα πω έτσι, θα έχουμε νέα παλιά μέτρα. Ποια είναι αυτά? Ο φόρος ακινήτων. Ακίνητης περιουσίας δεν είναι νέο μέτρο. Δεν ήταν... Και γιατί το λέω αυτό? Ήταν έκτακτο για 2 χρόνια. Τώρα γίνεται τακτικό και μόνιμο. Δεύτερο, αφορούσε τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Δηλαδή τα ακίνητα που είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα πάει και στα μη ηλεκτροδοτούμενα, πάει και στα οικόπεδα, πάει και στα χωράφια. Άρα είναι ένα νέο μέτρο. Και αν είδατε τον προϋπολογισμό, προβλέπει από αυτό 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Ενώ πέρυσι εισέπραξε 2,5 δις από το χαράτσι. Γιατί χαράτσι είχαμε φέτο το 2013. Επομένως, να ένα παλιό νέο μέτρο, για να το πω έτσι. Δεύτερο, η άρση της απαγόρευσης πληστηριασμών ακινήτων σε οικογένειες λαϊκές που χρωστάνε στις τράπεζες δεν είναι νέο μέτρο. Αφού μέχρι το 31/12 υπήρχε απαγόρευση πληστηριασμών από τις τράπεζες σε σπίτια στην πρώτη κατοικία αυτών που χρωστάνε.
τώρα θα έρθει. Δεν είναι νέο. Εντάξει, τρίτο, καταργούν και τον νόμο Κατσέλη. Οι μειώσεις, οι οποίες ήδη είναι αποφασισμένες και νομοθετημένες για μείωση των εφάπαξ παροχών που παίρνουν όταν βγαίνουν σε σύνταξη οι εργαζόμενοι κατά 30-50%. Και δεύτερη μείωση των επικουρικών συντάξεων από πρώτη εβδόμου, που είναι επίσης νομοθετημένη. Δεν είναι νέο μέτρο, αφού τώρα θα ισχύσει. Κρατά όμως αυτό που είπατε, ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως λέει ψέματα στον κόσμο. Όχι ενδεχομένως, λέει σίγουρα, λέει σίγουρα ψέματα. Κατά την άποψή σας. Λέει σίγουρα ψέματα. Ναι. Θεωρώ ότι. Και κερδίζει χρόνο ότι η Μέρκελ και οι Ευρωπαίοι, ειδικά τώρα το δίμερο ταξίδι του στη Γερμανία, τον εξευτέλισαν πλήρως και εξευτέλισαν και ταπείνωσαν και τη χώρα μας, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς είναι Πρωθυπουργός της χώρας μας, διότι στην ουσία. Έφαγε μια πολύ μεγάλη χιλόπιτα. Θεωρώ εξευτελιστικό για τη χώρα να λέει η Μέρκελ ότι είναι πρόβλημα ο προϋπολογισμός, ο κρατικός προϋπολογισμός, το σχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση. Μια ηγέτης άλλης χώρας από τη δική μας να λέει στον πρωθυπουργό μας ότι είναι πρόβλημα που κατέθεσε τον προϋπολογισμό πριν συμφωνήσει με την Τρόικα. Και θεωρώ εξευτελιστικό και για το Σαμαρά και για την ίδια τη χώρα στην οποία είναι πρωθυπουργός να λέει εντάξει, να λέει η Μέρκελ, δεν έγινε όμως και τίποτα, είναι πρόβλημα. Αλλά όταν τα βρεις με την Τρόικα θα αλλάξει και ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, οι Έλληνες βουλευτές τι θα κληθούμε να ψηφίσουμε που αρχίζει η συζήτηση από την Πέμπτη? Ένα πέτσινο προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε άλλο προϋπολογισμό και άλλο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Επομένως, θεωρώ ότι λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν θα προλάβει. Να σας πω γιατί δεν θα προλάβει το δεύτερο σκέλος της απάντησης. Γιατί θα κάνουμε οτιδήποτε να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Σας είπα ότι θα έρθει ο φόρος ακινήτων να νομοθετηθεί. Θα έρθει η άρση απαγόρευσης πληστηριασμών των σπιτιών από τις τράπεζες. Θα έρθει η διάλυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Θα έρθουν μειώσεις συντάξεων. Θα έρθει απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα στις ομαδικές απολύσεις. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ για καθένα από αυτά τα πράγματα θα ζητάει ονομαστική ψηφοφορία. Έχει όχι 15 που ζητάει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, έχει 72 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τις 15 υπογραφές τις έχει προς πρώτη χρήση, θα καταθέτουμε έτοιμα για ονομαστικές ψηφοφορίες και εκεί θα βρίσκονται απέναντι με τη συνείδησή τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως του ΠΑΣΟΚ που λένε σήμερα ότι απαπά δεν θα ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα. Και αν υπάρξουν και άλλοι δύο σαν την Τζάκρη. Τους έχουμε φτάσει σε 154 βουλευτές να στηρίζουν την κυβέρνηση. Ήταν 179 τον περασμένο Ιούνιο. Λίγο έμεινε να πάνε στο 150, να χάσουν τη δεδελωμένη και να πάμε σε εκλογές. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και μέσα στη Βουλή, με ονομαστικές ψηφοφορίες και έξω από τη Βουλή, στηρίζοντας τους αγώνες των εργαζομένων, αυτή την κυβέρνηση θα τη ρίξουμε. Το κρατάω λοιπόν. Πριν προλάβει να κάνει όλα αυτά τα νέα μέτρα, τα κακά νέα μέτρα, τα τρισχυρότερα που λέει ψέματα ο Σαμαράς ότι δεν θα τα κάνει. Το κρατάω λοιπόν αυτό που λέτε και σας λέω ότι έχετε δηλώσει πολλές φορές στη Βουλή να φύγει αυτή η κυβέρνηση και η Τρόικα. Τώρα μου λέτε εδώ ότι θα κάνετε προσπάθειες να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Πέφτει αυτή η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχει ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα χρέος και κάποιες υποχρεώσεις. Αυτή την κυβέρνηση εσείς τη διώχνετε και έρχεστε εσείς στην εξουσία. Με την Τρόικα τι θα κάνετε, θα τη διώξετε? Σαφώς, το έχουμε πει αυτό. Πώς θα τη διώξετε την Τρόικα? Μάλιστα, έχουμε πει με ένα πολύ λαϊκό τρόπο, όταν απείλησαν την Ελλάδα, ότι την κυβέρνηση, ότι θα δεχτείτε νέα μέτρα ή αφήστε μας να πάμε για σκι και θα γυρίσουμε μετά τα Χριστούγεννα που θα κάνουμε σκι να συμφωνήσουμε. Ναι. Τον θυμάστε, τον Γερμανό, εκπρόσωπο του Eurogroup, αυτό που είπε. Εμείς λέμε καλύτερα να του στείλουμε για ψάρεμα μια και καλή, όλους αυτούς και την Τρόικα. Κοιτάξτε, εμείς η πρώτη μας δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό είναι ότι θα ακυρώσουμε τα μνημόνια και θα διώξουμε την Τρόικα. Τα μνημόνια θα ακυρωθούν με τον ίδιο τρόπο που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων. Μόνο που αυτή η Βουλή, εφόσον εμείς κερδίσουμε τις εκλογές, θα είναι μια αντιμνημονιακή Βουλή. Θα είναι μια άλλη πλειοψηφία, θα ψηφίσουμε. Και επειδή θα είναι ένα μέτρο το οποίο θα προκαλέσει ένα σοκ στην Ευρώπη, ακύρωση των μνημονίων, δεν θα το κάνουμε και μόνοι μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε παραξηγηθεί, αλλά το ξαναλέμε. Θα καλέσουμε και εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών στο Σύνταγμα εκείνη τη μέρα. Ναι. Όχι πια για να διαμαρτυρηθούν γιατί περνάνε μνημόνια όπως κάνανε με τις μνημονιακές κυβερνήσεις, αλλά για να στηρίξουν την αριστερή αντιμνημονιακή προοδευτική κυβέρνηση στην ακύρωση των μνημονίων. Το δεύτερο επίσης που θα κάνουμε είναι, έχουμε πει ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε τους επαχθείς όρους των δανειακών συμβάσεων. Mm-hmm. Η Ελλάδα βεβαίως μπορεί να χρειαστεί να δανείζεται, αλλά πρέπει να δανείζεται με αξιοπρέπεια και με δικαιοσύνη όπως δανείζονται οι άλλες χώρες. Τι σημαίνει θα ακυρώσουμε τους επαχθείς όρους των δανειακών συμβάσεων? Το αγγλικό δίκαιο δεν μπορεί να ισχύει στη σχέση μας με τους δανειστές. Πρέπει να ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Δεν μπορεί επίσης να έχει αρθεί η ασυλία που είχαν τα δημόσια κτίρια, ο πολιτιστικός μας θησαυρός από τους δανειστές που μέχρι σήμερα μπορούν να κατάσχουν ακόμα και δημόσια κτίρια της χώρας, και αυτό θα καταργηθεί. Τρίτο, δεν μπορεί να υπάρχει απαγόρευση να δανειστούμε από τρίτες χώρες εκτός από την Τρόικα, και αυτό θα καταργηθεί. Κύριε Στρατούλη, και το τρίτο και το τελευταίο είναι το δημόσιο χρέος.
είναι το δημόσιο χρέος. Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς 321 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τώρα που σας μιλάω, σήμερα, Κυριακή, που σας μιλάω, το δημόσιο χρέος της χώρας και ο ελληνικός λαός δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε με τίποτα. Δεν έχουμε να το αποπληρώσουμε και σκλάβους να μας πάρουν. Είναι υπέρογκο αυτό το χρέος. Το χρέος αυτό, το μεγαλύτερο μέρος του πρέπει να διαγραφεί. Ούτε να επιμηκυνθεί η αποπληρωμή του σε 40 χρόνια, ούτε να μειωθούν οριακά τα επιτόκια του. Δεν μας δίνει λύση αυτό. Πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Και θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό με σκληρή επαναδιαπραγμάτευση να το πετύχουμε. Και όταν πας σε αυτή την επαναδιαπραγμάτευση, πρέπει να είσαι αποφασισμένος για όλα. Ακόμα και για να απειλήσεις ότι αν δεν το κάνουν, ότι θα σταματήσεις για ένα διάστημα, 3, 4, 5 χρόνια, να τους δίνεις τόκους και χρεολύσια και αυτά τα χρήματα, τα 30-40 δισεκατομμύρια το χρόνο που πληρώνει η Ελλάδα, να τα ρίξεις στην ανάπτυξη και εφόσον η χώρα και η οικονομία και η κοινωνία ξαναπάρουν μπροστά, να τους πεις ελάτε να ξανακουβεντιάσουμε, να δούμε τι έχετε να πάρετε. Είναι από λίγο αυτή την σκληρό ανάπτυξη. Αυτό που λέτε. Γιατί μα είναι σκληρά τα πράγματα. Μόνο σκληρές λύσεις υπάρχουν για τα αυτό σκληρά που λέτε, πράγματα που ζούμε σήμερα. Σαφώς. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή έχουν έρθει δεκάδες ερωτήσεις, τις βλέπω εδώ μπροστά μου και πρέπει σιγά σιγά να ρωτάω αυτά που φυσικά θέλει ο κόσμος να ρωτήσει. Να σας πω το εξής, ότι σήμερα βλέπουμε ένα κράτος το οποίο στραγγίζει ουσιαστικά τις τσέπες των Ελλήνων, των πολιτών, και τα λεφτά τα οποία παίρνει τα δίνει έξω. Είναι έτσι. Ακριβώς. Άρα δεν υπάρχει ρεύστο και υπάρχει είναι όλο αυτό το πρόβλημα. 30 με 40 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ωραία. Και επίσης για όσους μας βλέπουν, μας ακούν και μας ρωτάνε, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι από τα 240 δισεκατομμύρια που δάνεισε τη χώρα η Τρόικα, μόνο το 2% πήγε για ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, το 98% πήγε για αποπληρωμές των δανείων. Επομένως, να μην μας απειλούν ότι αν διώξει ο ΣΥΡΙΖΑ την Τρόικα δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις αποπληρώνονται από τα έσοδα που έχει το κράτος από την φορολογία του ελληνικού λαού. Δεν πληρώνονται από την Τρόικα και τα δάνεια της Τρόικας. Ακόμα και αν αυτό στοιχήσει την απομάκρυνσή μας, επειδή είπατε πριν ότι θα φερθείτε σκληρά σε περίπτωση που γίνεται κυβέρνηση για να διώξετε όλη αυτή την ιστορία με τα δάνεια και το χρέος, ακόμα και αν αυτό στοιχήσει την απομάκρυνσή μας και την απομόνωσή μας από τη ζώνη του ευρώ. Εμείς εκτιμάμε ότι δεν θα στοιχήσει ως προς αυτό το τομέα, με την έννοια ότι θα στοιχήσει πολύ περισσότερο στους Γερμανούς, στο ευρώ τους και στην ευρωζώνη τους, αν εξαναγκάσουν, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν, από ό,τι ξέρετε, δεν προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες να διώχνουν μια χώρα, προβλέπουν όρους και προϋποθέσεις να βάλουν μια χώρα στην ευρωζώνη. Δεν είχαν προβλέψει τότε ότι μπορεί να βγει στην Ελλάδα, στην ακροτελεύτια γωνιά της Ευρώπης, μια αριστερή κυβέρνηση που να τους αμφισβητεί στις πολιτικές τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει. Μπορούν βέβαια να σε εξαναγκάσουν, όπως θα μου πεις, μπορεί να σταματήσουν ρευστότητα, να απειλήσουν ότι σταματήσουν ρευστότητα με τις τράπεζες κλπ. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί. Είναι εύκολο να το κάνουν. Εύκολο δεν είναι αυτό. Για λέμε. Ποιο λόγο δεν είναι. Για ποιο λόγο, γιατί οι ίδιοι έχουν κάνει μελέτες και έχουν δει ότι μέχρι το 2020 θα τους στοιχήσει αυτό το πράγμα 17 τρισεκατομμύρια σε αυτούς τους Αμερικανούς και στους Ιαπωνέζους. Αν ήταν να το κάνουν, θα το είχαν κάνει από το 2010. Δεν το κάνουν γιατί τους στοιχίζει πολύ λιγότερα να δίνουν δάνεια στην Ελλάδα παρά να την εξαναγκάσουν να βγει από το ευρώ. Δεύτερο, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Εμείς πιστεύουμε ότι αν θέσουμε ένα τέτοιο ζήτημα, θα έχουμε και άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως χώρες του Νότου, οι οποίες θα μας συμπαρασταθούν. Όπως η Πορτογαλία, ας πούμε, και η Ισπανία. Η Ισπανία, ακόμα και η Ιταλία και ενδεχομένως και η Γαλλία να δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι και αυτή με το πιστόλι στον κρόταφο. Και η Γαλλία. Και είναι, η Γαλλία είναι δεύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι θα πυροδοτήσουμε ένα ντόμινο αντιδράσεων που θα αμφισβητήσουν τις πολιτικές λιτότητας, αιώνιας λιτότητας που εφαρμόζει η Μέρκελ και η γερμανική ελίτ στην Ευρώπη, και ότι θα βρούμε συμπαραστάτες. Και ότι η αμφισβήτηση της Ελλάδας σε αυτές τις πολιτικές μπορεί να δημιουργήσει συνολικότερη αμφισβήτηση στην Ευρώπη. Επομένως, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, απόψεις άλλες στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν. Το ξέρετε. Και εγώ έχω άποψη για το ευρώ, την ευρωζώνη και άλλοι συντροφοί μου. Τις καταθέσαμε στο συνέδριο κλπ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι η επιλογή του είναι μέσα στο ευρώ και στην ευρωζώνη να δώσει τη μάχη και με τον ελληνικό λαό και με τις χώρες και τους λαούς της Ευρώπης να αλλάξει την Ευρώπη. Θα τη δώσει αυτή τη μάχη, θα τη δώσει δυνατά. Από εκεί και πέρα, έχουμε πει ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι να σώσουμε ούτε τη Μέρκελ, ούτε το ευρώ, ούτε τους πλούσιους της Ευρώπης. Η προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε και να σωθεί και ο ίδιος με τους αγώνες του ο ελληνικός λαός. Και με βάση αυτό θα κινηθούμε και λέγοντας πάντα την άποψή του, υπάρχουν τρόποι να την πει ο ελληνικός λαός. Το βλέπω και το ρωτάει και πολλοί κόσμος και το λέει συχνά, ότι μάλλον διερωτάται αν είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει, διότι είναι πολλοί οι οποίοι πιστεύουν. Και μεταφέρω την άποψη του κόσμου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει ουσιαστικά να κυβερνήσει. Θέλει να βρίσκεται ακόμα στην αντιπολίτευση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το λένε κάποιοι. Το λένε πολλοί και έχετε δίκιο που με ρωτάτε.
Η απάντησή μας είναι ότι και θέλουμε πάρα πολύ και ξέρουμε πάρα πολύ καλά και μπορούμε πάρα πολύ καλά να κυβερνήσουμε και πολύ καλύτερα από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνούν τη χώρα και την έχουν οδηγήσει στην καταστροφή. Και δεν είναι δυνατό αυτοί που κατέστρεψαν το λαό, ταπείνωσαν τη χώρα, να σώσουν τη χώρα. Mm-hmm. Έχουμε ετοιμαστεί και προγραμματικά. Γνωρίζουμε πια τι θα κάνουμε την πρώτη εβδομάδα, τι θα κάνουμε τους τρεις πρώτους μήνες, τι θα κάνουμε τα δύο πρώτα χρόνια, ποιες προτεραιότητες έχουμε και τι θα κάνουμε μέσα στην τετραετία. Και αν με ρωτήσετε τι θα κάνουμε τις πρώτες μέρες και τους τρεις πρώτους μήνες, να σας πω αμέσως. Προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, μεικτά από 586 που τον κατέβασαν για τους πάνω από 25 και για 510 μεικτά που τον έχουν κατεβάσει για κάτω από τους 25. Αυτό θα αναζωογονήσει την οικονομία, γιατί θα βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα να αγοράζουν πράγματα στην αγορά, να καταναλώνουν, θα αναζωογονήσει. Το δεύτερο μέτρο είναι να αποκαταστήσουμε το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ώστε να μπορέσουν και άλλοι εργαζόμενοι σιγά σιγά να αποκαταστήσουν τους μισθούς και τα δικαιώματα που έχασαν μέσα από τις ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το τρίτο μέτρο είναι να κουρέψουμε τις υποχρεώσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών προς τις τράπεζες, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, σε τέτοιο ποσοστό όσο είναι το ποσοστό μείωσης των εισοδημάτων αυτών των νοικοκυριών στα 4 χρόνια του μνημονίου. Δηλαδή έχασαν 10%, 20%, 30%. Αντίστοιχο να είναι και το κούρεμά τους εκεί. Το πέμπτο, να καταργήσουμε τα χαράτσια στα ακίνητα, τον φόρο αλληλεγγύης και στα εισοδήματα κλπ. Σας λέω αμέσως, και να βάλουμε και ένα φραγμό στις απολύσεις. Και στο δημόσιο τομέα και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Με προτάσεις, 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Όχι για το, όταν θα βγείτε κυβέρνηση. Για την ανεργία των νέων. Α, ναι, για την ανεργία. Κοιτάξτε, γιατί όσους ρωτάω βουλευτές για αυτό το θέμα, μας απαντάνε με πολλή θεωρία. Όχι, όχι, θεωρία δεν έχει αυτό το πράγμα. Η ανεργία των νέων δεν αντιμετωπίζεται με θεωρία. Και το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται καταρχάς. Η ανεργία των νέων αντιμετωπίζεται πρώτα απ' όλα με μια πολιτική προϋπόθεση. Ότι θα σταματήσουν οι πολιτικές των μνημονίων που δημιουργούν ύφεση, που καταβαραθρώνουν την κοινωνία και θα πάμε σε αναπτυξιακές πολιτικές που να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, αφού φύγουμε από πολιτικές των μνημονίων? Θα πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι δημόσιες και οι κοινωνικές δαπάνες. Δημόσιες είναι του κράτους, κοινωνικές είναι τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών κλπ. Το που θα βρούμε τα λεφτά, νομίζω σας το είπα, με τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, φορολογία που θα επιβαρύνει αυτούς που δεν πλήρωσαν ποτέ, φοροφυγάδες και τους πλούσιους, μείωση αμυντικών δαπανών να υπηρετούν τις ανάγκες της χώρας και όχι τους μιζαδόρους, διεκδίκηση από τη Γερμανία κατοχικού δανείου κλπ. Και μια σειρά μέτρα, τραπεζικό σύστημα με δημόσιο έλεγχο που θα χρηματοδοτεί τις δημόσιες και κοινωνικές επενδύσεις και στήριξη ακόμα και των ιδιωτικών επενδύσεων. Δεν έχει ταμπού σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού συστήματος, να υπηρετούν την ανάπτυξη, να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να σέβονται εργασιακές σχέσεις, περιβάλλον κλπ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να βάλουμε ένα φραγμό στις απολύσεις. Και στις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, αυτά με διαθεσιμότητες απολύσεις να τα καταργήσουμε, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα που έχουμε 1,5 εκατομμύριο ενέργους, να βάλουμε ένα φραγμό να δυσκολέψουμε πάρα πολύ για τους εργοδότες τις απολύσεις. Το τρίτο είναι να αξιοποιήσουμε για να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά κύριο λόγο και όχι σε σεμινάρια που τα χρήματα πάνε σε επιτίδιους και ενδιάμεσους, τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράμματα. Το πέμπτο είναι να καλυφθεί με το αναγκαίο προσωπικό το μίσθο δημοσίου που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και η πρόνοια, το έκτο, το έβδομο, το όγδοο κλπ. Μάλιστα. Έχουμε μία σειρά να μέτρα τώρα στις... για την αντιμετώπιση. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό δεν θέλουμε να κοροϊδεύουμε όμως την νεολαία. Έτσι, αλλά υπάρχουν... τουλάχιστον όσο παραμείνουν άνεργοι, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας από 361 ευρώ σε 461 και από ένα χρόνο που το έπαιρναν θα το παίρνουν τουλάχιστον για δύο πρώτα χρόνια. Μπορεί να ενισχύσετε σε 100 ευρώ τα προϊόντα. Αν δεν φθηνίνουν τα προϊόντα, δεν γίνεται να ζήσει και ο λαός, όπως καταλαβαίνετε. Πώς θα φθηνίνουν? Και για να φθηνίνουν τα προϊόντα πρέπει να πολεμήσεις τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Αν δεν πολεμήσεις τα καρτέλ. Σαφώς. Αν δεν τα βάλεις με τα καρτέλ και θα τα βάλεις και με εκείνες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που εσείς προσωπικά και όσοι μας ακούν το ξέρετε πολύ καλά, κάνουν επέσχυντα πράγματα για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, έχουν εδώ την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουν το γερμανικό προϊόν στην Ελλάδα, το γάλα στη Γερμανία, το ολλανδικό γάλα ή το γερμανικό, στη Γερμανία το πουλάνε 0,8 ευρώ, 0,80, 0,80 και εδώ το πουλάνε 1,1. Που τα, αυτό συμβαίνει χρόνια στην Ελλάδα. Όσοι και όσες έχουμε βγει στο εξωτερικό το έχουμε συναντήσει. Αυτές είναι αθέμητες πρακτικές, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και νομίζω, αν έχεις πολιτική βούληση, μπορείς να αντιμετωπίσεις
την ακρίβεια. Λοιπόν, θέλω να περάσω σε σχόλια και ερωτήσεις τηλεθεατών σιγά σιγά, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έρχονται. Βεβαίως. Θα καταργήσετε, είπατε, το χαράτσι, ρωτάει ένας φίλος. Θα μας επιστρέψετε πίσω και όσα χρήματα έχουμε δώσει μέχρι τώρα για το χαράτσι? Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να λέμε στον κόσμο φύκια για μεταξωτές κορδέλες, mm-hmm. διότι όπως καταλαβαίνετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ποτέ χρήματα υπάρχουν, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου. Η κατάσταση της χώρας είναι δύσκολη και την έχουν κάνει αυτές οι κυβερνήσεις δυσκολότερη. Εμείς λέμε τι θα κάνουμε εμείς. Σαν ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνει μια νέα αρχή η χώρα. Εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα, να σταματήσουμε την καταστροφή μέχρι εδώ που υπάρχει, να βάλουμε ένα stop στην καταστροφή και από εκεί και πέρα να κάνουμε μια νέα αρχή. Και αυτά που λέμε είναι μια νέα αρχή και λέμε έντιμα πράγματα τα οποία να μπορούμε να τα κάνουμε. Όχι να λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε και να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό να του πάρουμε την ψήφο. Όπως έκανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος που λέγανε δεν θα πάρουμε νέα μέτρα ή θα επαναδιαπραγματευτούμε με τα μνημόνια και κανέναν άλλα, και με αυτή την έννοια θα ισχύσουν όσα είπα πριν. Να συνεχίσω με τις ερωτήσεις και να υπενθυμίσω επίσης, κυρίες και κύριοι, τις ερωτήσεις σας προς τον κύριο Στρατούλη. Τις στέλνετε ask.fm/ έχω θέμα. Είναι μια πλατφόρμα πολύ εύκολη που έχουμε φτιάξει για εσάς. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε την ερώτησή σας ανώνυμα. Απλά να είστε μπροστά στην υπολογιστή φυσικά. Λοιπόν, ένας άλλος ρωτάει, αν βγείτε πρώτο κόμμα, θα λέτε τα ίδια που λέτε τώρα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, αλλά να λέει πριν τις εκλογές και άλλα να κάνει μετά. Εννοεί αυτά που λέει τώρα να κάνετε δίκιο, και μετά. Έχει είναι... απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Για να μην λέω ότι εμείς είμαστε οι τέλειοι, οι θεοί της πολιτικής και θα κάνουμε αυτά που λέγαμε σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση μόνοι μας, με ανάθεση, άμα μας δοθεί ψήφο και έρθουμε πρώτοι. Δεν αρκεί αυτό. Η εγγύηση για να μην τα κάνουμε, πολιτική βούληση έχουμε να κάνουμε αυτά που λέμε. Αλλά υπάρχει και μια εγγύηση. Και εγγύηση είναι η ενεργοποίηση του ελληνικού λαού, οι λαϊκοί αγώνες, οι ενεργοί πολίτες. Αν οι πολίτες μας δώσουν μια ψήφο και καθίσουν για 4 χρόνια στο καναπέ τους, από εκεί και πέρα μια αριστερή κυβέρνηση που θα εφαρμόζει φιλολαϊκό πρόγραμμα θα έχει πολύ μεγάλες πιέσεις από τη Μέρκελ, από το κεφάλαιο, από τους πολύ πλούσιους που θα δίγονται τα συμφέροντά τους. Και για να αντέξει, για να μην κάνει πίσω, θέλει και τον ελληνικό λαό στο προσκήνιο και να μας στηρίζει, αλλά να μας πιέζει και αυτός και να μας ελέγχει. Να μας ελέγχει, να αισθανόμαστε ζεστή την ανάσα του. Επομένως, με ενεργούς πολίτες δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να κάνουμε πίσω. Λοιπόν, ένας άλλος ρωτάει τι θα γίνει με εμάς τους εργαζόμενους από το Δαφνί. Μας βγάζουν και εμάς σε διαθεσιμότητα. Θα καταστρέψουν μέχρι και την υγεία. Πάρτε θέση. Ναι, είναι 3 ψυχιατρικά νοσοκομεία. Βγήκαν περίπου 300 σε διαθεσιμότητα μέσα σε ένα βράδυ, προχθές από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Αυτό διαλύει τις δομές ψυχικής υγείας στη χώρα μας. Έχετε κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Σας έχει κόντρα. Πει συνασπισμός των φαρμακοβιομηχανιών προχθές. Το έχω και αυτό στην ατζέντα της συζήτησης. Διότι θα ήθελα να το σχολιάσετε, αλλά ας απαντήσουμε στους τηλεθεατές που έχουν τον πρώτο λόγο. Ναι, στον κύριο Γεωργιάδη στη συζήτηση στη Βουλή έδωσα συγκεκριμένα στοιχεία το 2012 με τις μνημονιακές πολιτικές, πόσο αυξήθηκαν τα κέρδη. Περισσότερο, μάλιστα μέσα στα μνημόνια, των φαρμακοβιομηχάνων και των μεγάλων φαρμακιεμπόρων. Που είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση και το 12 και τον 2. Και το έδωσα συγκεκριμένα στοιχεία και έχασε τη φωνή του. Απλά ο κύριος Γεωργιάδης, κάνοντας μια ρύθμιση που ευνοεί τις ξένες πολυεθνικές με τα γενώσιμα, μειώνοντας την τιμή των γενωσίμων μόνο των ξένων που πουλάνε οι πολυεθνικές, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είπε να μειώσουμε 15-20% τις τιμές όλων των φαρμάκων, όλων με όλων των φαρμάκων. Ενισχύει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και για να κάνει σαν τη σουπιά φασαρία, ρίχνει την μελάνη του. Πώς ρίχνει η σουπιά για να θολώσει τα νερά? Ποιος τον πιστεύει πλέον? Αλλά ποιο ήταν το ερώτημα, γιατί τώρα με παρασύρατε. Να πάρετε με θέση για τους εργαζόμενους στο Δαφνί. Ναι, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτές τις διαθεσιμότητες. Δεν είναι μόνο ότι απολύονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι ότι θα βρεθούν στο δρόμο και συνάνθρωποι μας που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα και οι οικογένειές τους. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό τώρα που είστε αντιπολίτευση? Ναι, θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατό. Θα στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων. Ήδη είδατε ότι μπορούν αυτοί που θίγονται με τις διαθεσιμότητες να έχουν νίκες. Για παράδειγμα, οι 1.350 που βγήκαν από την ανώτατη εκπαίδευση σε διαθεσιμότητα έχουν 11 εβδομάδες και αντέχουν και δίνουν μάχη. Και αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κάνει διάλογο με τους Πριτάνης, να τους φωνάξει και τους ίδιους ο Αρβανιτόπουλος και κινδυνεύει να παραιτηθεί ο Υπουργός Παιδείας. Είναι θέμα ωρών ή ημερών αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα αυτοί να αγωνιστούν. Εμείς κανέναν δεν μπορούμε να σώσουμε αν αυτός δεν αγωνιστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα τους και από αύριο οι βουλευτές μας θα είμαστε εκεί που θα δίνουν τον αγώνα τους να αποτρέψουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη. Συνεχίζω με σχόλιο τηλεθεατή. Τόσες χώρες μπήκαν στο μνημόνιο και έχουν ήδη βγει. Εμείς ακόμα παλεύουμε, λέει. Ποιοι επιτέλους τρώνε λεφτά, γιατί κάποιοι πρέπει να τρώνε? Τι σχόλια? Ποιοι τρώνε λεφτά? Καταρχήν, λεφτά τρώνε όλοι αυτοί, τους οποίους και οι προηγούμενες και οι τωρινές κυβερνήσεις τους έχουν σε ένα καθεστώς
φορολογικής ασυλίας. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί που έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό με λίστες Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργου κλπ. Κανείς δεν τους έλεγξε μέχρι σήμερα. Δύο χρόνια τώρα έχουμε τη λίστα Λαγκάρντ. Κανείς δεν τους έλεγξε, ούτε ένα ευρώ δεν εισπράξαμε. Πάτε αυτή, και για τα υποβρύχια. Αυτή επομένως θα πούμε για τα υποβρύχια. Από δευτεροτρίτη. Την Τρίτη θα έχετε είδηση από εμάς, το ξέρετε εξάλλου. Λοιπόν, αυτοί για να τα βγάλουν έξω και μάλιστα σε περίοδο που πεινάει ο ελληνικός λαός στα χρόνια του μνημονίου, πάνε να πει ότι οικονόμησαν από αυτή την κατάσταση, τα βγάλαν έξω. Δεύτερο, αυτοί που έχουν τις offshore εταιρείες. Στην Ελλάδα, ειδικά με τα ακίνητα, γιατί αυτό πονάει τώρα το λαό και τα λαϊκά νοικοκυριά, ο φόρος ακινήτων. Αυτοί οι offshore εταιρείες που εκμεταλλεύονται ακίνητα στην Ελλάδα έχουν περάσει εκεί τα ακίνητα γιατί έχουν μικρότερη φορολογία. Είναι 6.500. Μέχρι τώρα ελέγχθηκαν από αυτές 34 εταιρείες από τις 6.500 από τις ελληνικές κυβερνήσεις και έχει καταλογιστεί φόρος 40 εκατομμύρια ευρώ. Σκέφτεστε να ελέγχονταν και οι 6.500. Θα είχαμε 8 δις έσοδα. Δηλαδή και το φόρο ακίνητης περιουσίας και τα χαράτσια όλα μαζί και δεν θα πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Άρα να ποιοι οικονόμησαν, συν βεβαίως εφοπλιστές που δεν έχουν σχεδόν καμία φορολογική επιβάρυνση, συν δυστυχώς, γιατί πρέπει να το λέμε, και κάποιοι πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι αξιοποίησαν αυτές τις καταστάσεις για να αυξήσουν τη δημόσια περιουσία τους. Και γι' αυτό εμείς έχουμε πει ότι θα ελέγξουμε όλες τις συμβάσεις και κυρίως τις συμβάσεις ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας που γίνονται αυτή την περίοδο, ώστε όποιοι έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον προς όφελος του ιδιωτικού να λογοδοτήσουν όχι μόνο πολιτικά αλλά και στη δικαιοσύνη. Πάντως, κύριε Στρατούλη, δεν το πάτε καθόλου πολλές φορές κάποιες απόψεις σας, τουλάχιστον έτσι όπως λέγεται από τον κόσμο, γιατί μεταφέρω πάντα αυτά που λέει ο κόσμος και όχι τις δικές μου φυσικά απόψεις. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν το πάτε καθόλου διπλωματικά. Δηλαδή είστε σε τέτοια ζητήματα να το πάμε διπλωματικά. Με μεγάλη σύγκρουση, όποιοι έκλεψαν δημόσιο χρήμα, το ιδιοποιήθηκαν αυτό το δημόσιο χρήμα σε βάρος του ελληνικού λαού που έχει χάσει τους μισθούς του, τις δουλειές του, τα παιδιά του έχουν φύγει στο εξωτερικό μετανάστες, πρέπει να λογοδοτήσει. Και πρέπει να λογοδοτήσει και στη δικαιοσύνη, όχι μόνο πολιτικά. Να σας πάω σε ένα άλλο σχόλιο τηλεθεατή. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι κλειστό κοντά 3 μήνες τώρα. Έχουμε χάσει το εξάμηνό μας, λέει. Φαντάζομαι είναι φοιτητής. Είμαι από την επαρχία και οι γονείς μου πληρώνουν τζάμπα ενίκεια για να κάνουν το κέφι τους κάποιοι διοικητικοί, λέει ο φοιτητής. Φαντάζομαι ότι είναι φοιτητής. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό? Δεύτερο κόμμα είστε και ζητάτε την ψήφο μας να γίνεται και πρώτο. Αυτό που ζητάμε είναι να πάρει πίσω ο Υπουργός Παιδείας την απόφαση την οποία πήρε και η οποία πυροδότησε όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Η διοικητική αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Έχω να πω στο φοιτητή ότι αν έχει χάσει αυτούς τους 3 μήνες, που ποτέ δεν θα θέλαμε ο ΣΥΡΙΖΑ να τις χάσει, δυστυχώς η κυβέρνηση πυροδότησε εξελίξεις στα πανεπιστήμια. Δεν θα είχε ταυλαθεί κάποιος να κλείσει τα πανεπιστήμια αν δεν έχανε την δουλειά του. Και να ανοίξουν τώρα τα πανεπιστήμια και να πούνε οι διοικητικοί: ευχαριστώ πολύ, αγά μου, σφάξε με να γιάσω, να χάσω τη δουλειά μου και να ανοίξουν. Μα δεν θα λειτουργήσουν. Δεν υπάρχουν διοικητικοί να λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Αν φύγουν αυτοί, διαλύονται τα τμήματα πληροφορικής, τα τμήματα διοικητικής στήριξης, τα τμήματα φύλαξης των πανεπιστημίων και να ανοίξουν, θα ανοίξουν τυπικά. Ουσιαστικά δεν θα λειτουργήσουν. Δεν θα μπορούν να πάνε στα μαθήματα οι φοιτητές. Επομένως, η μόνη λύση είναι να πάρει πίσω τις διαθεσιμότητες της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Μάλιστα. Συνεχίζω. Άλλη ερώτηση τηλεθεατή. Ζητήσατε πρόσφατα εκλογές. Με τι χρήματα? Εδώ δεν έχουμε για τα βασικά και εσείς θέλετε να ξοδευτούν και άλλα χρήματα? Ρωτάει. Τι απαντάξει, τα χρήματα για τις εκλογές που απαιτούνται είναι ελάχιστα και αυτά που θα γλιτώσουμε αν γίνουν εκλογές και φύγει αυτή η κυβέρνηση του μνημονίου μαζί με την Τρόικα και τα μνημόνια τους, είναι πολύ περισσότερα για τον ελληνικό λαό από τα ελάχιστα τα οποία θα ξοδευτούν να γίνουν εκλογές. Εξάλλου, εκλογές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς, δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές στις 23 Μαΐου. Οπότε. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ερωτήσεις τηλεθεατών. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να στέλνετε την ερώτησή σας προς τον κύριο Στρατούλη, ask.fm/έχω θέμα σε αυτή την ειδική πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει. Ανώνυμα την ερώτησή σας. Εδώ τις βλέπω όλες μπροστά, είναι αρκετές. Και υπάρχει και το email. Βέβαια, το email δεν το βλέπω όπως βλέπω αυτές εδώ από το ask.fm/έχω θέμα. Το έχω σε ένα άλλο παράθυρο ανοιχτό. Εδώ είναι άμεση συζήτηση που κάνετε εσείς με μένα και εγώ με τον κύριο Στρατούλη με τις ερωτήσεις σας. Θέλω να βάλω αυτή τη στιγμή στη συζήτησή μας το θέμα της πρότασης μομφής, της πιστείας της κυβέρνησης. Διότι πολλοί πιστεύουν ότι έγινε η πρόταση δυσπιστείας σε λάθος χρόνο, κύριε Στρατούλη. Τι σας λέτε εσείς? Ναι, τους ακούσαμε καλόπιστα, όμως δεν υπήρχε περίπτωση να μην την καταθέσουμε. Καλόπιστα ακούγαμε και άλλες απόψεις και σε εμάς υπήρξε ένας προβληματισμός, δεν σας το κρύβω. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν πρέπει να το κάνουμε, μήπως εισπυρώσουμε τους βουλευτές των δύο κομμάτων κλπ. Αλλά ήταν η τέλεια επιλογή, από ό,τι αποδείχτηκε εκ των αποτελεσμάτων. Ήταν η τέλεια
επιλογή. Γιατί ήταν τελεία επιλογή? Θα σας πω, πρώτον. Επειδή έφυγε η Τζάγκρη? Όχι, γιατί έφυγε η Τζάγκρη. Καταρχήν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε στην αντεπίθεση, έβαλε την κυβέρνηση να απολογηθεί για τις πολιτικές της. Πιέσαμε πάρα πολύ την κυβέρνηση να μας πει αν θα πάρει νέα μέτρα ή όχι. Της ασκήσαμε δερμήτητη κριτική για τις συνέπειες που έχουν οι πολιτικές τους και ουσιαστικά αδυνατήσαμε ακόμα περισσότερο αυτή τη μνημονιακή κυβέρνηση. Έφυγε η Τζάγκρη, οι 155 που τη στηρίζουν έγιναν 154, ήταν 179 τον περασμένο Ιούνιο, φτάσανε στο 154 και είμαστε πάρα πολύ κοντά να κάνουμε το βίο αβίωτο της κυβέρνησης με τις ονομαστικές ψηφοφορίες που θα ζητήσουμε τώρα. Μέχρι τα Χριστούγεννα που θα παίρνονται τα νέα επώδυνα μέτρα και το Γενάρη, μπορεί και να την ρίξουμε. Και ο στόχος μας είναι να την ρίξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι σε όφελος του ελληνικού λαού. Άρα φτάσαμε πολύ πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Με την πολιτική έννοια... αστάθεια, πραγματικά, επειδή το ρωτάνε αρκετοί, δεν τη φοβάστε? Τώρα έχουμε πολιτική αστάθεια. Πιστεύετε ότι έχουμε? Τώρα έχουμε πολιτική αστάθεια, διότι είναι μια κυβέρνηση που στηρίζεται μόνο σε 154 βουλευτές. Mm-hmm. Πολλοί από αυτούς, στη συζήτηση για την πρόταση Μομφής, περίπου 4 αν ακούσατε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Σκανδαλίδης, Κουτσούκος, Κασίς και άλλος ένας δεν θυμάμαι, είπανε ότι η ψήφος που δίνουν είναι ψήφος ανοχής και όχι ψήφος στήριξης της κυβέρνησης. Είπαν, δηλαδή δείξαν και αυτοί ότι δεν είναι εύκολο να στηρίζεται μια τέτοια κυβέρνηση. Άρα πολιτική αστάθεια έχουμε όσο μένει αυτή η κυβέρνηση που κινδυνεύει. Μάλιστα. Ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει. Αν γίνουν εκλογές, αναδειχθεί μια κυβέρνηση με νέα λαϊκή εντολή, με καλύτερους τρόπους και πολύ πιο δυνατή στηριγμένη από τον ελληνικό λαό, μπορεί και να διαπραγματευτεί και να συγκρουστεί με τη Μέρκελ. Γιατί εδώ που φτάσαν τα πράγματα, δεν φτάνει μια διαπραγμάτευση, όσο αποφασισμένος και να είσαι να την πας μέχρι τέλος. Θα χρειαστούν και μεγάλες ρήξεις και μεγάλες συγκρούσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Διότι αν μείνουμε έτσι όπως είμαστε, είναι σίγουρο ότι θα ολοκληρωθεί η οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα μας. Πρέπει να υπάρχει τομή, να μπει ένα τέλος, να πούμε εδώ τέλος με αυτές τις πολιτικές. Τέλος με τη δυστυχία και τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Τέλος με την ανεργία και τη μετανάστευση της νεολαίας. Και αυτό μπορεί να χρειαστούν και συγκρούσεις. Και έχουμε πει ότι θα χρειαστούμε και τον ελληνικό λαό να μας στηρίξει. Οι διαφορές σας, κύριε Στρατούλη, με τη δημοκρατική αριστερά, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι? Διότι υπάρχει κόσμος που δεν καταλαβαίνει διαφορές. Κοίτα, η πρώτη διαφορά που θα σας πω είναι ότι αυτοί μπήκαν και στήριξαν μια μνημονιακή κυβέρνηση. Φύγαν. Την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, φύγαν. Αλλά και πάλι στην πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίσαν την πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν παρόν, που ουσιαστικά ήταν μαξιλαράκι για την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, διότι όταν ψηφίζεις παρόν και δεν ψηφίζεις την πρόταση Μομφής, κάνεις αδύνατο να περάσει. Η πρόταση Μομφής θέλει 151 ψήφους να περάσει. Άρα όταν 15 βουλευτές δεν δίνουν την ψήφο τους, που υποτίθεται έφυγαν από την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι δηλαδή, να ρίχναν την κυβέρνηση. Το τι θα κάνει η Δημάρχη θα εξαρτηθεί από το συνέδριό της, 13 με 15 Δεκέμβρη. Ξέρετε ότι εκεί έχουν απόψεις μεταξύ τους. Άλλοι λένε ότι πρέπει να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι λένε ότι πρέπει να ξαναβγούν. Σας το μεταφέρω γιατί έτσι περνάει, ναι, σε πολύ κόσμο. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες με τη Δημάρχη. Αν δεν ήταν, δεν θα πήγαινε να συμμετέχει και με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία σε κυβέρνηση μνημονιακή. Και είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες της Δημάρχη γι' αυτό και της ηγεσίας της. Και δεν βλέπω εύκολο να εξεπληθούν, ναι, από αυτές τις πολιτικές ευθύνες. Για να σας πω κάτι άλλο όμως. Αλλά από εκεί και πέρα καταλήξει. Για να πούμε σε έναν καλό πιστό. Ναι, ναι. Να καταλήξει και η Δημάρχη τι είναι και τι θέλει. Έχει συνέδριο με 13-15 Δεκέμβρη, όπου συζητούνται διάφορες προτάσεις. Να ξαναμπούν στην κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, να μην ξαναμπούν, να πάνε να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ας καταλήξουν και αυτοί επιτέλους τι είναι. Μέχρι τώρα η πορεία τους δυστυχώς ήταν φιλομνημονιακή, τα 2-2,5 χρόνια που υπάρχουν. Ας αποδείξουν τι είναι, για να πούμε κι εμείς τι είναι η Δημάρ. Μέχρι τώρα, με αυτό που ήταν, δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και με αυτή την πολιτική που έχουν. Φιλομνημονιακή. Αυτό κρατάω. Φυσικά. Μέχρι τώρα. Για πείτε μας τώρα. Ό,τι έπαιρνε έχει συνέδριο, μπορεί να ανταλλάξει. Μακάρι. Υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές τη στιγμή στη Βουλή. Από την άλλη 10. Πλευρά, 10. Από τους οποίους οι 7 ψηφίσαν την πρόταση Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω για την πρόταση. Και 3 ψήφισαν παρόν. Υπάρχει όμως και η πληροφορία ότι σχεδιάζεται ένας πόλος της κεντροαριστεράς. Τι λένε δικές σας πληροφορίες? Ποιος πόλος της κεντροαριστεράς? Ποιοι με ποιους, 58? Δεν τι είναι αυτοί οι 58 που βγάλανε το κείμενο? Όχι, δεν λέω για το κείμενο. Δεν λέω για το κείμενο. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε κεντροαριστεροί. Γίνονται ζυμώσεις. Εμείς είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε κεντροαριστεροί. Mm-hmm. Γι' αυτό ρωτήστε τον κύριο Κουβέλη, ρωτήστε τον κύριο Βενιζέλο και ρωτήστε και τον κύριο Σιμίτη. Κοιτάξτε. Ναι, είναι πιο ουσιαστικό όμως το ερώτημά σας. Τι θα κάνουμε αν γίνει αυτός, λέτε? Mm-hmm. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι το οικονομικό και πολιτικό σύστημα και το μνημονιακό σύστημα θέλουν να φτιάξουν
ένα πόλο της κέντρο αριστεράς για να μπει ανάμεσα στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως για να είναι ανάχωμα στη λαϊκή ψήφο για το ΣΥΡΙΖΑ. Άλιστα. Δηλαδή, αντί να πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιος που διαφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, να πηγαίνει σε αυτό τον πόλο της κέντρο αριστεράς. Μέχρι τώρα δεν τα κατάφεραν και είμαστε σίγουροι δεν θα τα καταφέρουν, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μια κοινωνική πόλωση μεταξύ αυτών που φτωχοποιούνται από τις μνημονιακές πολιτικές και αυτών που κερδίζουν από αυτές τις πολιτικές, μια κοινωνική πόλωση η οποία οδηγεί και σε πολιτική πόλωση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο δίλημα μνημόνια και λιτότητα από τη μία, όχι μνημόνια και ανάπτυξη από την άλλη, είναι ένα δίλημα πολιτικό, κοινωνικό, προσωπικό, συνειδησιακό για τον κάθε Έλληνα πολίτη, που όσο και να επιθυμούν να κάνουν κεντροαριστερά μαξιλαράκια της Νέας Δημοκρατίας για να τη σώσουν αύριο και να συνεργαστούν μαζί της να κάνουν κυβέρνηση, δεν θα τα καταφέρουν. Άρα κάτι υποψιάζεται ότι συμβαίνει. Όχι, το κάνουν, αλλά δεν μπορούν. Μάλιστα. Και δεν θα μπορέσουν. Με τη Λούκα Κατσέλη τι γίνεται? Με τη Λούκα Κατσέλη είναι με την ομάδα που είχε κατέβει στις εκλογές και θα κατέβει και στην δεύτερη. Κοιτάξτε, δείτε, εμείς έχουμε πει πάρα πολύ ευθέως ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με δυνάμεις της αριστεράς και με όσους προέρχονται από το σοσιαλιστικό χώρο ή ήταν παλιά ΠΑΣΟΚ, με κάποιες όμως προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην έχουν ψηφίσει μνημόνια. Ένα. Δεύτερον, να μην έχουν προσωπικές ευθύνες, προσωπικές κυβερνητικές ευθύνες για τη χρεοκοπία του λαού και της χώρας. Τρίτον, να έρθουν με θέσεις προς την αριστερά και όχι εμείς να προσεγγίσουμε τον κέντρο αριστερό χώρο, να έρθουν με βάση το πρόγραμμά μας. Έχουμε βάλει αυτές τις προϋποθέσεις. Επομένως, και η κυρία, εφόσον προκύψει τέτοιο ζήτημα, όλοι και όλες, ανεξαρτήτως του ονόματος, θα κρυθούν από τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις κεντρικές του επιτροπές, τα συνέδριά του κλπ. Για να πάμε και στη Χρυσή Αυγή και να σας ρωτήσω να σχολιάσετε καταρχάς την αύξηση του ποσοστού που υπάρχει στο 10% με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Ναι. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, εμείς το είχαμε πει αυτό από την αρχή. Και εγώ το είχα πει στη Ζούγκλα, σε ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παντού, ότι ο τρόπος που πάει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τη Χρυσή Αυγή με έναν νομικό, δικαστικό και αστυνομικό τρόπο, δεν είναι ένας τρόπος από μόνος του που μπορεί να την περιθωριοποιήσει. Βεβαίως, σωστά, όποιοι κάνανε εγκλήματα ή ευθύνονται για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης να λογοδοτήσουν και να πάνε, εφόσον το κρίνει η δικαιοσύνη, να πάνε φυλακή. Αλλά δεν αρκεί αυτό για να αντιμετωπίζει μια οργάνωση που τη θεωρεί εγκληματική και που είναι νεοναζιστική. Το βασικό πρόβλημα και ο βασικός λόγος που γιγαντώθηκε η Χρυσή Αυγή αυτά τα χρόνια ήταν τα μνημόνια και μνημονιακές πολιτικές. Η εξαθλίωση, η ανεργία, η φτώχεια, αυτές οι πολιτικές. Άρα, εμείς στην αριστερά, όταν κάνουμε αγώνα να περιθωριοποιήσουμε τη Χρυσή Αυγή, γιατί τη θεωρούμε νεοφασιστική, νεοναζιστική οργάνωση, συνδέουμε αυτόν τον αγώνα μας με τον αγώνα που κάνουμε να διώξουμε αυτές τις κυβερνήσεις, να διώξουμε τα μνημόνια και να υπάρξει μια αντιμνημονιακή πολιτική στη χώρα μας. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να συρρυκνωθεί το ποσοστό της, να περιθωριοποιηθεί, να καταλάβει ο λαός ή τμήματα του λαού που τη στηρίζουν τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα και κυρίως τμήματα της νεολαίας. Μόνο αυτός ο τρόπος. Και δυστυχώς με τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει άλλο τρόπο, είναι με τα μνημόνια. Είχαμε πει ότι μπορούμε να δούμε το φαινόμενο, η ηγεσία της να είναι στη φυλακή και η Χρυσή Αυγή να αυξάνει σε δημοσκοπήσεις. Επομένως, όσο συνεχίζουν αυτές τις πολιτικές, μπορεί να έχουμε και άλλα τέτοια πράγματα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή, τι απαντάτε εσείς ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς απαντάμε ότι υπάρχει λύση και θετική διέξοδο με την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το πρόγραμμά του ότι θα διώξει τα μνημόνια και τις τρόικες και θα εφαρμόσει μια αναπτυξιακή πολιτική να ανασάνει ο λαός και η χώρα. Δεν είναι λύση η ψήφο στη Χρυσή Αυγή, διότι είναι μια νεοναζιστική οργάνωση και η ίδια το λέει, τα καταστατικά της, η ιδεολογία της, οι πρακτικές της. Από τον νεοναζισμό και το φασισμό, η χώρα μας είχε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη είχε 50 εκατομμύρια νεκρούς. Είναι πάρα πολύ επιζήμιο για τους ίδιους, για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας, να στηρίζουν τέτοιες επιλογές. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές στην αριστερά και νομίζουμε ότι πρέπει να τις επιλέξουμε. Η θεωρία των δύο άκρων από πού έχει αρχίσει? Η θεωρία των δύο άκρων έχει αρχίσει από μια ομάδα συνεργατών του Σαμαρά και από τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά και τους στενούς του συνεργάτες. Με αυτή τη θεωρία των δύο άκρων, από τη μία η Χρυσή Αυγή και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά ή το λαϊκό κίνημα, ο στόχος έχει να περιθωριοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία βάση, είναι ανιστόρητο αυτό το επιχείρημα. Ο κύριος Σαμαράς και οι συνεργάτες του μπορεί να λένε άκρο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι η ίδια άκρο, είναι η ίδια ακροδεξιή, παλιά ομάδα της πολιτικής άνοιξης, και είναι και μια επικίνδυνη θεωρία. Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνη? Γιατί όταν λες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει στο συνταγματικό τόξο και ότι είναι άκρο, αύριο, αν κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό παραπέμπει ότι μπορεί να μην παραδώσουν την κυβερνητική εξουσία.
ή αυτό μπορεί να σημαίνει ότι λένε σε κάποιους θερμόαιμους ότι να μην αφήσετε το ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει την κυβέρνηση, να γίνει δηλαδή και αντιδημοκρατική εκτροπή στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία αυτή η θεωρία, δεν έχει καμία βάση. Είναι μια θεωρία που διαιρεί το λαό, αλλά δημιουργεί και επικίνδυνες καταστάσεις και πρέπει να την πάρουν πίσω το γρηγορότερο δυνατό. Να σας υπενθυμίσω ότι όταν έγινε η δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής, το καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή απερίφραστα. Υπήρχε όμως αριστερός. Χώρος αριστερός δεν υπήρξε κανένας. Όχι, υπήρχε αριστερός βουλευτής, ο οποίος είπε το εξής: χρειάζεται πολύ προσοχή, διότι πιθανόν να βρισκόμαστε στα πρόθυρα εμφυλίου. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Όχι, δεν μετά πιστεύω. Μετά από αυτό που έγινε. Δηλαδή, δολοφονεί το Παύλος Φύσας και στη συνέχεια δύο μέλη της Χρυσής Αυγής. Όχι, στα πρόθυρα εμφυλίου δεν βρισκόμαστε και δεν πρέπει να βρεθούμε σε καμία περίπτωση. Είναι καταστροφή για το λαό, υπήρξε, τη χώρα, την πατρίδα. Υπήρξε βουλευτής που το ανέφερε ότι χρειάζεται προσοχή. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Ότι χρειάζεται προσοχή να μην κλιμακωθούν αυτά τα πράγματα και αν το είπε έτσι, με αυτή την έννοια, με αυτή θα το είπε. Καλά το είπε. Αλλά την δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής, πρώτα απ' όλους όλες οι δυνάμεις της αριστεράς, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, και η εξοκοινοβουλευτική αριστερά, την καταδίκασαν απερίφραστα. Η ανθρώπινη ζωή είναι μια αυταξία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αφαιρεί. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να συλλογικοποιεί τις ευθύνες. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να συμψηφίσει τη δολοφονία του Παύλου του Φύσα, του αντιφασίστα, που δεν συμψηφίζεται με τίποτα, με το να δολοφονήσει μέλη της Χρυσής Αυγής. Και αυτός που το έκανε, το μόνο που βοηθάει είναι και την ίδια την Χρυσή Αυγή, την νεοναζιστική οργάνωση, να ξεπλύνει κατά κάποιο τρόπο τις ευθύνες της, την ιδεολογία της και την πρακτική της και τη δολοφονία του Παύλου του Φύσα. Και δεν βοηθάει τις προοδευτικές και θετικές εξελίξεις στη χώρα μας. Από την πρώτη στιγμή σύμπασα η αριστερά. Την απέκθειά της, μάλιστα. Όχι την καταδίκη της σε τέτοιες ενέργειες αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής. Να πάμε στη βουλευτική αποζημίωση που γίνεται και λόγος στις τελευταίες ημέρες. Εσείς είστε υπέρ του να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση. Ναι, είμαστε υπέρ του να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση. Κοιτάξτε, σας πω, εμείς οι βουλευτές του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε ότι δεν είναι σαν τους άλλους βουλευτές. Σαφώς δίνεται ένα ποσοστό. Πολύ μεγάλο. Το ΚΚΕ δεν ξέρω πόσο ακριβώς, αλλά πολύ μεγάλο και αυτοί. Εμείς δίνουμε το 60% στο κόμμα μας. Από αυτά το 1 τρίτο, το 20% πάει σε ένα κουμπαρά κοινωνικής αλληλεγγύης και πάει για στήριξη ανέργων, φτωχών, στέγων κλπ. Όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Το δίνουμε σε διάφορες οργανώσεις, γιατί δεν θέλουμε να σπεκουλάρουμε, να παίρνουμε ψήφους ότι δώσαμε σε κάποιον που πεινάει. Μέσω κοινωνικών οργανώσεων στηρίζουμε αυτές τις οργανώσεις να κάνουν αυτή τη δουλειά. Επομένως, εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε, αφού έχουμε ένα τόσο μεγάλο ποσοστό που δίνουμε στο κόμμα μας για κοινωνικές δραστηριότητες, ότι θα μπορούσε να μειωθεί. Δεν έχουμε πει ποσοστό, έχουμε πει δραστικά. Από ότι ακούσατε την ομιλία του Παναγιώτη του Λαφαζάνη. Σαφώς. Αν μπούμε σε τέτοια συζήτηση, θα δούμε και το ποσοστό. Αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί. Κάποιοι όμως υπάρχει το πρόβλημα που λέει ο κύριος Μαϊμαράκης, ότι το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι ίδιος ο μισθός με δικαστές κλπ. Αλλά αυτό, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, άμα είναι ομόφωνη απόφαση, δεν το ξεπερνά. Σαφώς, αλλά είναι κάποιοι που λένε ότι αν η βουλευτική αποζημίωση μειωθεί πάρα πολύ και δεν μπορεί ο άλλος να. Όχι, ότι θα δούμε μέσα στη Βουλή εκπροσώπους του κεφαλαίου να βρίσκονται. Μα γι' αυτό εμείς λέμε δραστικά, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μπορεί αξιοπρεπώς ο βουλευτής να κάνει τη δουλειά του. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Γι' αυτό θέλει μια συζήτηση αυτό το πράγμα. Να δούμε τις πραγματικές ανάγκες εξόδων των βουλευτών και να δούμε και έναν τρόπο αυτές οι δαπάνες να καταβάλλονται, ώστε η αποζημίωση να είναι η μικρότερη δυνατή. Είμαι απόλυτα σύμφωνος σε αυτό. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ το έχουμε πει και προεκλογικά, αν θυμάστε. Στο πρόγραμμά μας λέγαμε. Δεν θα το θυμάστε, γιατί και εμείς δυστυχώς πολλές φορές δεν το θυμίζουμε. Φταίμε και εμείς. Είχαμε πει ότι θα μειωθεί κατά 50% η βουλευτική αποζημίωση και η αποζημίωση των υπουργών και των γενικών γραμματέων. Είναι δέσμευση προγραμματική μας αυτή. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί, για παράδειγμα, μας το είχε πει μια φορά ένας ο οποίος ασχολείται, βρίσκεται μέσα στη Βουλή. Μας είπε το εξής: γιατί δεν βάζετε κάτω να δείτε ποιοι πραγματικά βουλευτές έχουν ανάγκη να παίρνουν τη βουλευτική αποζημίωση, ακόμα και υψηλότεροι. Υψηλότεροι από την κοινωνική. Είναι ένα πρόβλημα. Και ποιοι δεν έχουν. Δηλαδή, όταν ο ένας βουλευτής βρίσκεται μέσα στο κοινοβούλιο και ο πατέρας του έχει τη μισή Ηλιούπολη ή έχει εισπράττει εισοδήματα από 20-30 ακίνητα, για ποιο λόγο να παίρνει και τις 5.000 ή τις 4.000 που είναι χαρτζιλί και ουσιαστικά το χρησιμοποιεί για τα τσιγάρα του. Ναι, ακριβώς. Ας μην παίρνει καθόλου χρήματα. Έχετε δίκιο, είναι μια πλευρά που πρέπει να δούμε. Είναι κάποιοι που το προτείνουν αυτό. Είναι μια πλευρά και που πρέπει να δούμε. Πραγματικά δεν μπορούν να αναζητήσουν. Και εγώ σας λέω, με ανοιχτό μυαλό, είναι μια πλευρά την οποία και αυτή πρέπει να δούμε. Ήδη η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Έγινε συζήτηση, από ό,τι ξέρετε, την προηγούμενη Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής. Εμείς βάλαμε την άποψή μας για δραστική μείωση βουλευτικής αποζημίωσης. Θα συνεχιστεί, από ό,τι μας είπαν, στην Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής, όπου νομίζω η συζήτηση για αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει. Κάτι από το λαϊκό αίσθημα έχει μειωθεί
η βουλευτική, όχι η βουλευτική αποζημίωση, τα άλλα τα έξοδα που δινόταν, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια να υπάρξει ακόμα πιο δραστική με την έννοια τη συμβολική. Ξέρετε, με τη συμβολική έννοια ότι τη στιγμή που υποφέρει ο ελληνικός λαός. Μα αυτό σας λέω. Δεν μπορεί... Κάποιοι πρέπει με την έννοια του συμβολισμού να δείχνουν ότι έστω συμπάσχουν με αυτόν τον τρόπο. Παρότι δεν αλλάζει ριζικά τα πράγματα, γιατί το βασικό πρόβλημα είναι τι ψηφίζουν οι βουλευτές. Έτσι δεν είναι. Μην ψηφίζουν μέτρα, αλλά όμως συμβολικά έχει την έννοια του απέναντι σε έναν ελληνικό στην ΕΡΤ, τι έγινε, επειδή καταγγέλθηκε στη Βουλή ότι σας χτύπησαν τα ΜΑΤ. Ναι. Όχι, εμένα προσωπικά ήμουνα ανάμεσα στα κάγκελα και τα ΜΑΤ, είδατε την εικόνα. Όχι προσωπικά, εμένα δεν με χτύπησαν, αλλά η ζωή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ναι, με τη σιδερόπορτα που έκλεινε πάνω της, για μια στιγμή κινδύνευσε σοβαρά. Έχουμε κάνει μια παράσταση. Στην πρόεδρο του Αερίου, στην εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, με συγχωρείτε, την κυρία Γκουτζαμάνη, οι βουλευτές που ήμασταν εκεί, του ΣΥΡΙΖΑ και από τους ανεξάρτητους Έλληνες, η Ραχίλη Μακρύ, έχουμε κάνει και μία αναφορά στον επικεφαλής της αστυνομίας και περιμένουμε, γίνεται ένορκη διοικητική εξέταση. Να δούμε το αποτέλεσμα. Περιμένουμε το αποτέλεσμα και ό,τι παρεμβάσει χρειαστεί και πολιτικές θα τις κάνουμε για να μην ξαναπαρουσιαστούν τέτοια φαινόμενα τα οποία εξευτελίζουν και το κοινοβούλιο και τη δημοκρατία. Προχθές την Πέμπτη έγινε ένα περιστατικό που ήσασταν παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου εκδότη του συνάδελφου του Σεραφείμ του Κοτρότσου. Τι έγινε εκεί, θέλετε να μας πείτε? Ήρθε μια ομάδα εργαζομένων, η οποία είναι από μια προηγούμενη εκδοτική προσπάθεια συναδέλφου σας ότι είναι απλήρωτη. Εμείς δεν το ξέραμε από ότι το δηλώσαμε και εκεί. Απέτησαν να φύγουν. Ναι, αυτό που απέτησαν ήταν πρώτο απέναντι στον κύριο Κοτρότσο να μην γίνει. Δεύτερο, απευθύνθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αριστεράς που στηρίζει τα λαϊκά συμφέροντα και τους αγώνες τους λαϊκούς για το μισθό, το μεροκάματο, τη δουλειά και το ψωμί των εργαζομένων, και είπανε ότι εφόσον δεν το ξέρατε και το μάθατε τώρα, ζητούμε να αποχωρήσετε. Και εμείς ως ένδειξη αλληλεγγύης αποχωρήσαμε όλοι οι παρόντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή με βάση τις αρχές μας και τις αξίες μας. Από εκεί και πέρα έγιναν δηλώσεις από τον κύριο Κοτρότσο ότι θα γίνει προσπάθεια να ρυθμιστεί αυτό το χρέος. Εμείς σε όποιο βαθμό μπορούμε να βοηθήσουμε για να πάρουν τα χρήματά τους αυτοί οι εργαζόμενοι, τους το δηλώσαμε. Θέσαμε τον εαυτό μας στη διάθεσή τους να συμβάλλουμε ώστε να υπάρξει μια λύση, μια συμφωνία και να πάρουν πίσω τα δεδουλευμένα τους. Η ΕΡΤ έπρεπε να κλείσει με αυτόν τον τρόπο, σαφώς διαφωνείτε. Αστειεύεστε που δεν διαφωνείτε. Υπήρχε όμως άλλος τρόπος για να μαζευτεί? Κοιτάξτε, ναι, υπήρχε άλλος τρόπος. Άρα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να μαζευτεί? Όχι αλλαγές. Παντού πρέπει να γίνονται για το καλύτερο. Mm-hmm. Και αδυναμίες υπήρχαν στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό μπορούσε να γίνει με ένα διάλογο ουσιαστικό και με τους εργαζόμενους και στη Βουλή, με τα κόμματα στη Βουλή, αλλά όχι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε ένα βράδυ ψώνο μαύρο στην οθόνη. Αυτό ήταν η παγκόσμια ντροπή της Ελλάδας σε όλη την Ευρώπη. Άρα έπρεπε να γίνουν αρκετές αλλαγές. Αλλαγές έχουμε προτείνει πρώτα απ' όλα εμείς. Εμείς είχαμε πει από παλιότερα ότι λειτουργούσε με πελατειακό τρόπο υπέρ των εκάστοτε κυβερνήσεων, ότι πρέπει να γίνει πιο αντικειμενική κλπ. Αλλά αυτές οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν, οι αναγκαίες αλλαγές, με βάση διάλογο και συζήτηση με τα συνδικάτα και τα πολιτικά κόμματα. Οι συνάδελφοί μου δημοσιογράφοι βγαίναν και κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και φαινόντουσαν στην ΕΡΤ και τους βλέπαμε μετά στα ψηφοδέλτια των κομμάτων στις εκλογές και δεν βγαίναν φυσικά και ξαναγυρίζαν πάλι στην ΕΡΤ και ξαναβγαίναν και κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ ειδήσεις. Υπήρχε τρόπος να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα με ουσιαστική συζήτηση και χωρίς να έχουμε απολύσεις 2.800 ανθρώπων μέσα σε ένα βράδυ που έχασαν τη δουλειά τους, το ψωμί τους, την προοπτική και το μέλλον των οικογενειών τους. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε μέσα στη Βουλή, στις κόντρες που θα υπάρχουν από εβδομάδα. Και όσο περνάει ο καιρός θα μεγαλώνουν. Τα υποβρύχια τώρα την Τρίτη. Ναι, την Τρίτη θα καταθέσουμε την πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Θεωρούμε απαράδεκτο να έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο 2.350 εκατομμύρια ευρώ, να μην έχει πάρει τα υποβρύχια, να σαπίζουν στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και ταυτόχρονα να έχουν κλείσει και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, που με βάση ένα νόμο του 2010, Παπακοσταντίνου και Βενιζέλο, είχαν δοθεί στον Λίβανο Γαλλό Άραβα, ο οποίος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει. Δηλαδή, έχουμε 4 υποβρύχια που σαπίζουν, έχουμε 1.300 εργαζόμενους χωρίς δουλειά και έχουμε και ναυπηγεία που είναι βαριά βιομηχανία για τη χώρα και για το μέλλον της, τα οποία είναι κλειστά. Δεν μπορεί να μην γίνει η Εξεταστική Επιτροπή να αναζητηθούν καταρχήν πολιτικές ευθύνες και ότι προκύψει από εκεί και πέρα σε όσα πολιτικά πρόσωπα εμπλάκηκαν σε αυτή την ιστορία που είχε αυτά τα τρομακτικά για τον ελληνικό λαό και την οικονομία μας αποτελέσματα. Λοιπόν, τα νεότερα. Ναι, και θα έρθει. Μην κοιτάτε που ανησυχούσε και είχε άγχος ο κύριος Βενιζέλος και μας έλεγε πότε θα τη φέρουμε. Θα έρθει στην ώρα της και θα έρθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι τεκμηριωμένη και πολιτικά και νομικά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε και σε όλους εσάς φυσικά που στείλατε
τις ερωτήσεις σας προς τον κύριο Στρατούλη. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή αυτή και στη σελίδα μας στο Facebook. Εκεί είναι η επικοινωνία μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Έχω θέμα στα ελληνικά official. Φυσικά και στο Twitter και το email της εκπομπής, το οποίο υπάρχει για να επικοινωνείτε. Καλό σας απόγευμα. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή, όπως κάνουμε κάθε φορά. Γεια χαρά.